Στις μνήμες του 1974 στη μαρτυρική Κύπρο παρέπεμψε σήμερα από την Κρήτη ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, στη φρίκη του παράλογου για πάνω από ένα μήνα πολέμου στην Ουκρανία, με τις ενεξέλεξεις διαπραγματεύσεις μέσω της διπλωματικής οδού να μην επαρκούν ώστε να επελθυρύνει στην περιοχή. Αυτό που γίνεται στην Ουκρανία το βιώσαμε το 1974 στην Κύπρο. Δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Κύπρος και Ελλάδα καταδικάζει τη ρωσική εισβολή που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο με τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου και κατά πολλούς έναν από τους επόμενους διεκδικητές της Κυπριακής Δημοκρατίας να καυτηριάζει σήμερα από τα Χανιά τη στάση του επιτίδιου ουδέτερου που τηρεί η Τουρκία. Επιχειρεί και σε αυτή τη φάση να πάρει ανταλλάγματα, να εκμεταλλευτεί την κατάσταση πραγμάτων έτσι ώστε να έχει δικά της ωφέλη. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανήκει στο ΝΑΤΟ και επιπλέον το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι είναι ένα ισχυρό στρατιωτικό κράτος. Δεν είναι εύκολο να περάσει στον οποιοδήποτε η θέση ότι θα κερδίσει κάνοντας ένα πόλεμο στην Ελλάδα. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης καλεί Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να δουν ξεκάθαρα, όπως είπε, τη θέση διαμεσολαβητή και ειρηνοποιού που αναπτύσσει η Τουρκία, ενώ ο Ευάγγελος Αποστολάκης από το βήμα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ερεθύμνου χθες το απόγευμα στο πλαίσιο πολιτικής εκδήλωσης του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για λεπτές ισορροπίες μεταξύ Ρωσίας και δυτικού κόσμου, ξορκίζοντας παράλληλα το ενδεχόμενο πυρηνικού πολέμου. Δεν μπορεί η Τουρκία να παρουσιάζεται ως διαμεσολαβητής, ως ειρηνοποιός, αλλά την ίδια στιγμή να είναι από τις ελάχιστες χώρες της διεθνούς κοινότητας δεν υιοθετεί την αντίδραση της κυρώσης της διεθνούς κοινότητας. Και θεωρώ ότι θα πρέπει ξεκάθαρα να σταλεί το μήνυμα προς την Τουρκία για την υποχρέωσή της να υιοθετήσει, να ακολουθήσει την αντίδραση της διεθνούς κοινότητας. Δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε καθόλου ότι μπορεί να καταλήξουμε σε πυρηνικό πόλεμο. Όμως πρέπει να έχουμε υπόψη μας το εξής. Όταν κάποιος ο οποίος είναι πάρα πολύ ισχυρός και διαθέτει και πυρηνικά όπλα, στριμωχτεί και δεν έχει διεξόδους, ενδεχομένως να τα χρησιμοποιήσει. Να υπάρξει μια διπλωματική και βιώσιμη κυρίως λύση, η οποία θα αποτρέψει υποτροπές αυτής της μεγάλης πολεμικής σύγκρουσης, η οποία απειλεί με ευρύτερη ανάφλεξη τη γειτονιά μας. Νίκος Χριστοδουλίδης και Νίκος Χαρδαλιάς βρέθηκαν το πρωί στα Χανιά στο ετήσιο πολιτικό μνημόσυνο των Ελευθερίου και Σοφοκλή Βενζέλου, με τον Έλληνα Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας να αποφεύγει οποιοδήποτε σχόλιο για τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ουκρανία, εστιάζοντας μόνο στα διδάγματα και στη διορατικότητα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Σε μια μεταβατική περίοδο, σε ένα βέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον, η διορατικότητα, ο μεταρρυθμιστικός λόγος και λογική και ο πραγματισμός του Ελευθέριου Βενιζέλου δεν αποτελεί μόνο παρακαταθήκη, αλλά αποτελεί εφαλτήριο, δείχνει το δρόμο για όλα όσα πρέπει να αποφασίσουμε και να συνεχίσουμε ενωμένοι όλοι οι Έλληνες.